Νίτσα Ναγκαλάκη είχα μια συνεδρία. Γι' αυτό με μπερδεύω. Ξέρεις η σημερινή επέτειος είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας. Τα μηνύματά της είναι διαχρονικά και θα υπάρχουν πάντα όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν σέβονται τον συνάνθρωπό τους και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που πρωτοπόροι θα θυσιάζονται διεκδικώντας αυτό το απλό πράγμα που είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο σεβασμός της. Η πρόσκληση που σας έκανα είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί από σήμερα η παράταξή μας οργανωμένα ξεκινά μια τεράστια προσπάθεια συγκρότησης του νέου Δήμου μας, ώστε την 1η Ιανουαρίου να είμαστε και στις λεπτομέρειες πανέτοιμοι για να επομιστούμε τις ευθύνες που μας εξουσιοδότησε ο λαός της Κόνου να αναλάβουμε. Ξεκινήσαμε από τον Δήμο της ΧΟ, χωριστήκαμε από χθες με συγκεκριμένη ανάλυση κατοικώντων σε κλιμάκια και επισκεφτήκαμε το σύνολο των υπηρεσιών, των οργανισμών και των επιχειρήσεων του Δήμου της ΧΟ με σκοπό να ξεκινήσουμε μία συνεργασία με το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου μας, του Δήμου της ΧΟ και με τις αρχές που θα μας παραδώσουν τα ενία στο τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να κατανοήσουμε πλέον με απόλυτη σαφήνεια τι κενά και λήψεις υπάρχουν, τι προγραμματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και τι οι υπηρεσίες αλλά και εμείς σκεπτόμεθα να κάνουμε ώστε η αλλαγή να γίνει με το δυνατόν φυσιολογικότερο τρόπο ώστε το όφελος για τους πολίτες και το νησί μας να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο. Δημόσια θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο του Δήμου Δικαίου, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία μας ενημέρωσε γραπτά ότι τίθεται και εκείνος και οι συνεργάτες του και το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου στην διάθεσή μας για οτιδήποτε θα θέλαμε να ενημερωθούμε, ώστε να υπάρξει μια συνέχεια στο έργο που και εκείνος και οι προηγούμενοι έχουν κάνει. Ζητήσαμε από τον κύριο Δήμαρχο της ΚΟ τηλεφωνικά πριν από 2 μέρες να έχουμε μία συνάντηση. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό που σας είπα και η απάντηση του ήταν ότι θα μας ενημερώσει και ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει την 5η ή την Παρασκευή. Επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με τους νέους προσανατολισμούς που έχει θέσει η παράταξή μας
και η νέα Δημοτική Αρχή του νησιού μας και που βρίσκονται σε αναντιστοιχεία με όσα πίστεψε και πιστεύει και εφαρμόζει ο κύριος Κυρίτσης. Θελήσαμε άμεσα να κάνουμε την παρέμβαση, γιατί το ενδεχόμενο δέσμευσης έργων ή μελετών σε δημοπρασίες και σε αναθέσεις θα υποθήκευαν όλη την φιλοσοφία που με σαφήνεια και με απλότητα παρουσιάσαμε στον κοακό λαό και που εξαιτίας αυτής της σαφήνειας μας ψήφισε. Να σας θυμίζω ότι έχουμε πει πως ο στόχος μας είναι η στήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων και η απασχόληση των νέων ανθρώπων. Θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω, γιατί αυτή ήταν η δέσμευσή μας. Και ότι προς τούτο, μεταξύ των άλλων, δεν πρόκειται να φύγει κανένα ευρώ έξω από το νησί της Κόμου. Κάθε λοιπόν προώθηση δράσεων και έργων ή μελετών που από εδώ και πέρα ή ανατίθενται ή προωθούνται με το σύστημα των εργολαβιών, το θεωρούμε αντίθετο με την θέληση του κοακού λαού και ζητούμε να σταματήσει. Και επειδή έχουμε πει ότι η σύγκρουση δεν είναι εντός των τυχών του νησιού της Κο, αλλά εκτός των τυχών, και επειδή ενδεχόμενα κάποια χρηματοδοτούμενα έργα οι όποιες κυβερνήσεις θα θελήσουν να μας τα επιβάλλουν σε διακηρύξεις και σε προώθηση εκταμίευσης μέσω εργολαβιών και δημοκρασιών, ενημερώσαμε τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών ότι δεν θέλουμε τέτοιου είδους χρήματα και ότι θα τα ζητήσουμε μόνο εάν μας αφήσει να στηρίξουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονές μας. Και αυτή θα είναι η σύγκρουση, αν υπάρξει σύγκρουση. Γιατί τουλάχιστον από το χθεσινό τηλεφώνημα, εγώ κατανόησα, τον γνωρίζω, είναι συνάδελφος παλαιός συνεργάτης, ότι το πρόβλημα έχει κατανοηθεί πλήρως και από τον Υφυπουργό, πιστεύω και από τον Υπουργό, γιατί το στίχημα που βάλαμε είναι στίχημα του λαού μας και όχι προσωπικά δικό μας. Ο κύριος Κυρίτσης έχει την εντύπωση ότι είναι ακόμα δήμαρχος. Δεν κατάλαβε ότι δεν είναι δήμαρχος. Την ψήφο του κοακού λαού δεν την ένιωσε, φαίνεται. Και επειδή εμείς δεν παίζουμε με τις ανάγκες του τόπου και τις ανάγκες του λαού μας και θέλουμε να μην χαθεί ούτε ένα λεπτό, είναι ένας νέος οργανισμός που πάμε να στήσουμε και κάθε λεπτό που χάνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και τα στελέχη που δουλεύουν για αυτό το σκοπό, σίγουρα θα είναι υπόλογοι αύριο, επιδιώξαμε να το συναντήσουμε σήμερα. Διαβάζετε την ανακοίνωση που εξέδωσε και έστειλε. Χτύπησε την δεύτερη πόρτα του προθαλάμου του κυρίου Δημάρχου. Τον υποδέχτηκαν και εμένα και τους συνεργάτες μου οι υπάλληλοι του, με χαρά. Χτυπήσαμε την πόρτα του κυρίου Δημάρχου και δεν σηκώθηκε όρθιος. Απλά μας είπε έξω. Γιώργο, του λέω, ένα καφέ να μας κεράσει. Φίλε Γιώργο, ερχόμαστε να σου πούμε μια καλημέρα. Δεν είμαι φίλος. Έξω. Και αυτό το έξω το επανέλαβε 14 φορές.
μπορώ να κατανοήσω απόλυτα τους ανθρώπους που πήγαιναν να τον επισκεφτούν και δεν τους δεχόταν. Μπορώ να κατανοήσω απόλυτα γιατί όταν πήγαιναν οι άνθρωποι, οι πολίτες, στο σπίτι τους, στη δημαρχία τους, τους ζητούσαν να αφήσουν το κινητό τους έξω από την πόρτα. Μπορώ να κατανοήσω πολύ περισσότερα από αυτή τη συμπεριφορά ενός εκλεγμένου δημάρχου που με δύο συναδέλφους, πολίτες της ΧΟ, εκλεγμένους εκπροσώπους, τον επισκέφθηκαν για να συζητήσουν μαζί του. Τον παρακάλεσα 5 τουλάχιστον φορές. Γιώργο, δεν είναι σωστό. Ένα καφέ κέρασε. Δεν μπορούμε να φύγουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι σωστό. Θα ακουστεί. Θα το μάθει ο κόσμος. Σας είπα έξω. Έχω δουλειά. Τα λέω γιατί αντιλαμβάνομαι πέραν όλων των άλλων και τι έχουν υποστεί οι υπάλληλοι. Που βγαίνοντας έξω ήρθε η καθαρίστρια και μου είπε θα σας κεράσω καφέ. Και όταν πήγα να τη φιλήσω η γυναίκα έκαμε όχι, μη με δούνε. Θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι οι ευθύνες που αναλάβαμε απέναντι του λαού της ΧΟ είναι τεράστιες. Και τις ευθύνες αυτές δεν τις ανέλαβαν μόνο όσοι έχουν εκλεγεί, αλλά και αυτοί που δεν ψηφίστηκαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις και ο λαός της ΧΟ, αλλά κυρίως η δημοτική του αρχή και το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου. Θέλω να μεταφέρω προς όλα τα στελέχη και προς όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας και των υπολείπων Δήμων ότι ερχόμαστε σαν φίλοι, ερχόμαστε σαν συνεργάτες. Ζητάμε την βοήθεια και την στήριξή τους ώστε η 1η Ιανουαρίου για το καλό του τόπου να είναι μια μέρα παραγωγική. Δεν τους βλέπουμε σαν αντιπάλους, δεν τους βλέπουμε σαν εχθρούς. Αντίθετα, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από τον καθένα ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της ανασυγκρότησης του νέου Δήμου, του καλλικρατικού Δήμου. Και θέλω να πω και κάτι προς τη Δημοτική Αρχή και κυρίως προς τον κύριο Δήμαρχο. Να καταλάβει ότι δεν είναι δήμαρχος. Να νιώσει ότι ο λαός της ΧΟ τον έταξε στην αντιπολίτευση και να νιώσει επίσης ότι για το συμφέρον του τόπου, όπως το έχω γράψει και στην επιστολή που του στείλα, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Δεν είναι ανάγκη να μας πει αν θα σεβαστούμε τα καλά και ότι θα μας βρει, θα τον έχουμε απέναντι στα κακά. Δεν ήταν ανάγκη να το πει.